τζούρα αλήθεια. Μόλις ρούφιξα εδώ πέρα την νοσταλγία, εδώ πέρα που ξεκίνησε το Bad Jokes. Θα κάνω ένα παλαμάκι τώρα και ξαφνικά θα μας δείτε με καφεδάκια και τέτοια. Έτσι είναι το μοντάζ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ένα απίστευτη μέρα. Γεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάω στο Γιάννη για να με δείτε πόσο χαρούμενος είμαι. Επιτέλους το Bad Jokes, τον αρχηγό το Bad Jokes. Πάντα ήθελα να έρθω εδώ πέρα. Ψέματα λέει, το κυνηγούσα 2 χρόνια για να το φέρω και ήρθε και σκεφτείτε και να φέρω την αλλά μου κάνει μια κόστη, δεν θα έρθω solo, θέλω να έχω τον αδελφό μου και είναι τόσο παλιά σκεφτή. Μπράβο! Είπα να φέρω και εγώ τον ηχητημένο αδελφό μου, το σπίλιο φλόρο. Θα πούμε γραμμένα στέα που έχουμε γράψει όλοι μας, YOLO. Ό,τι γίνει, μπορεί να πούμε και ιστορία. Μπορεί να κάνω και μαφασμούς. Μέτραει. Λοιπόν, ξεκινάμε και αφήνουμε τα πολλά τα λόγια. Φτύστο. Μοναλίζα, ρίξε μου να χάσω το κέτσι πως είσαι. Πω καύλα. Μοναλίζα, ρίξε και εμένα στον κόλο σπακιά, σπακιά. Πω πω καύλωσα. Λεωνάρντο Νταβίτσιας. Έλα, κινούμενη digital εικόνα. Ωραία. Κατευθείαν από το Τεπελέν και του Άγιου 40. Γύψα <Gips, απότρε. laughs> πότρε. Εκογένειε απλά βγαίνει Άγιου Λέξου. Στο μάθημα. Λοιπόν, πάμε. Έτσι συνηθίσει λοιπόν. Πάμε. Τι είπα! Έχει κάνει τη φόρμα της πιτατάκης. Στο μάστερ σε φεντόμων ρίχνουνε ζάχαρη αράχνη. Ανακατέστηκα λίγο. Αυτό λύνει εξισώσεις. Αλλά αυτά δεν λύνουν. Γιατί? Γιατί είναι εξινοπούλη. Θα δε σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα δε ουρανό κατάλλη. Γιατί ακούγεται στο τραγούδι ρε, είναι βινήλιον. Γιατί και ξεκίνησε τόσο καλά. Το σέρντα που ήταν πολύ καλύτερο. Γελάω αυτό πόσο απογοητευτικό ήταν το αστείο να αλλάξει το χάρι στο δίνω. Εντάξει, μπορώ και καλύτερα να το πει. Αυτό ήταν το δικό σου αστείο. Ξεκινάει γεμάτο υποσχέσεις και όνειρα για το μέλλον. Ναι, πάμε να σπίλιο φλόρο. Πάμε να σπίλιο φλόρο. Η μέρα στην Αφρική μου με το πατή στο πόδι σου, αμέσως δηλαδή με το που το πατήσει σε αυτή την άμμο, ξεκινά να κάνει κόλμα με κάρτες. Έρημο Σανκάρα. Κοίταξε πάνω. Κοίταξε το Θεό. Δώσε μου δεν είναι μια μόνη. Σε σβαστία, Θεέ μου. Αχ! Αρνήσου τον πατέρα σου! Άλλαξε το αυτοκίνητό σου! Πάθαρα με έχει πιέσω. Γέλα στο μαλάκα. Θα πάρω από το σπίλιο φλόρο. Μαλάκα, τι αρνήσε τον πατέρα σου. Μισό λεπτό φεύγω και ξανά έρχομαι. Είστε έτοιμοι? Αφιονισμένο νερό! Αυτό είναι αφιονισμένο νερό, αλλά δεν ξέρω τι. Εφαρμογή ερωτικών γνωριμιών που είναι μόνο για φυτά. Το μπαμπού. Επόμενος μπασκετμπολίστας που πάντα βάραγε από την baseline, δεν μπορούσε να το σταματήσει ποτέ κανείς, αλλά από την κάβλα του πάντα τον βάραγε, έφυγε και το χέρι μαζί με την μπάλα. LeBron James. Δώσουμε ένα σπιναλόγκο που το είπες αυτό. Ωραίο κάμπτερα, ωραίο κάμπτερα. Το δω δεν κάμπτερα. Το δω δεν. Ο σύζυγος του αδερφού της γυναίκας μου
Είναι από την Ασία. Αζερβαϊτζανάκης. Αν ήταν από την Αφρική, θα είχατε συγχαίρνια. Κάμε το πάτο σου. Μεγάλη Τρίτη στην Εκκλησία ψέλινουν για μια συγκεκριμένη γυναίκα και πηγαίνει κάπως έτσι. Είναι οι έμπολες αμαρτίες περιπεστούσα γυνή. Νταρι, 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 νταρι. Είναι τροπάριο. Λίγο πριν κάνει εκπομπή στην τηλεόραση, πίνει τσίπουρο. Σταματεί να τσιλιλί. Κόψε το πάλι. Θα το πω ειδικά σε σένα. Α, οκ, εγώ δεν είμαι σπέκτης. Είσαι, θα το εκτιμήσεις, αλλά θέλω να είναι στοχευμένο. Δουλεύει για όλους. Πώς λέγεται η ουσία με την οποία απορροφούν ήλιο τα φυτά και ταυτόχρονα σου κάνει παρέα. Φλωροφύλλη! Να ζητούμε και εμείς κάποιες μάδες. Να ξέρουμε κάτι. Έχει ένα πέμπτος γενικά. Όχι, ξέρεις τι έχει γίνει. Έχεις κάνει το χιούμορ να εξαφανιστεί τόσο πολύ που με το που ανέφερε το όνομά σου πέθανε και το δικό μου. Πάρε την έξοδο 7 και μετά αριστερά. Πήγαινε όλο ευθεία, 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 ευθεία. Στο τέλος διαδρομής είναι ο προορισμός. Ωραία εφαρμογή αυτή είναι, ποια είναι? Το Google Maps. Γιατί δεν είναι τόσο ωραία η Αλεξία, γιατί? Αλλά όλο το αστείο συνολικά ήταν Instagram. Ας τα συγκρίνω πως άρεσε με αυτό το λέω. Μπαίνει ένα σκελετό σε ένα μπαρ, τους κοιτάει, τους λέει «Γεια σου, μου νόπα να θέλω μια πύρα και μια σουγκαρίστρα». Δεν ξαναφέρνουμε το χασάπι στον αγώνα βολή. Κάθε φορά που τρως την μπάλα κάνει πανσέτα. Μα αεροπλάνα, μα αεροπλάνα, μα αεροπλάνα και βαπό. Σωτηρία Μπελουτσάου. Αλλά μάγκη, sorry, γιατί έχω αφήσει και στη μέση το μάθημα αγγλικών που είχα. Δεν μαθαίνω αγγλικά από κασετόφωνο. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Yeah. Pick up. Pick up, ναι. Τι είπατε το στο τι κάνει. Άσε του κόλλησε βελόνα. Είναι ένας τύπος ο οποίος συμπαίνει τηλέφωνο για άλλη μέρα στις ώρες τη μέρα. Ζητάει συνέχεια τη Μαρία και γρήγορα. Αγορίσματα. Και είναι συντερένιος. Νίκος Κορόμποκο. Εγώ μιλάμε το μπαλάκα. Μια νική σειρά που τραγουδίστρια φτιάχνει τη μογγόλικη αυτοκρατορία. Τζέγκινς Χάν Ναμοντάνα. Έλα, παιδιά, εντάξει. Και ιστορικό, ιστορική αναφορά. Και εντάξει, φέρω, φέρω, φέρω. Καλύτερα να πεις. Μου αρέσει πολύ και απογοητευμένο. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει τα σύννεφα αυτό. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα όντως αυτό. Που άλλαξε τη ζωή μου. Τζέγκις Χάν και Χάν από τάτα. Στο ίδιο αστείο, κάνα γιατί δεν κατάλαβε. Εξάρες. Ένα κλόν με μαχαίρι! Και ένα κλόν με ηλεκτρικό μπλόκι! Και ένα κλόν με τσεκούρι! Έρχονται παντού με περικυκλόν! Και είναι αφορά. Με περικυκλόν, είπε. Περικυκλόν. Ο Στάβε έκανε μπάφερι. Επιτυχημένη σειρά στο Netflix. Είναι πολύ τρύπα ρε φίλοι φάση. Γενικά το βλέπεις και τις μαλάκα κάπου σίγουρα μπάφω αυτή τη φάση. Το γράφουνε. Πρωταγωνιστές είναι ένα παιδάκι και ο Τσετσάνης.
Rick and Morty's. Τελείωσε. Μαλώνουμε ρε τώρα. Τι είναι αυτό. Επειδή τα ξυπνήκε. Νομίζω ότι ξαναφοβήθηκε. Το πάλι σε μόνος του. Ο Σπύρος λέει, ιδέα να πετρεμάνει με αυτό. Με αυτό. Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε. Τι λες βρε μαλάκα, ο Τζόρνταν ήταν ο καλύτερος παίκτης που πέρασε από τον κόλ. Τι λες βρε μαλάκα, δεν ήταν ο Τζόρνταν ο καλύτερος παίκτης που πέρασε. Τι Σκότι Πίπες είναι αυτές που μου λες. Βασίλης Κουικαράς. Ναι, το πήρα. Ξεκάθαρα πολύ. Αυτό έγραψε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, δεν πήγε πολύ καλά. Αυτό έγραψε ένα άρθρο σε ένα site, δεν πήγε, δεν το διαβάσαμε πολύ. Αυτό όμως έκανε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ και πήρε Πούλιτζερ. Ναι, μας χάλασε το χιούμορ, απλώς αυτό. Λοιπόν, έμενε ζώο με ξανθές μπουκλες που παράει τριποντάκια μου, λάρι μπέρδο. Το φάγαμε το κόλ. Και εδώ θα κάνουμε έναν ήλιο. Και με απαλές κινήσεις θα κάνουμε ένα βουνό. Ρε μαλάκα, ποιος αυτός που πέρασε, ο Μπομπ Ρώση. Ναι! Θα εξπέρασε η κυλιακή μου για το πολύ καλά, το είδα να αρκετά, αλλά και πάλι μην ξέρω. Μου άφησε, είμαι πάθη φοβερή γκράμπα, αλλάξε το αστείο τους, κέρδισα. Ένα χειροκρότημα για τον Λίγα Φωλίου και τον Κώστο Μαλιάκη. Κάτω από μέρος υπέρχει που θα σήμερα στο πλοίο χρόνο για αδελφό. Ευχαριστώ φίλοι πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτήν την εκπομπή. Γενικά τον Ηλία θυμάμαι το πρώτο πάτσο που έκανα με τους φίλους μου εδώ πέρα σε αυτό το πλατό, έτσι ξεκινήσαμε. Λέγατε από κάτω φέρει Ηλία, φέρει Ηλία, φέρει Ηλία. Ηλίας φοβερός κωμικός, ξέρετε θα το βρείτε πουθενά αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε κορονοϊό ακόμα. Αλλά θα το βρείτε σύντομα στη σκηνή πάλι και εννοείται όλοι περιμένουμε τις πιτατάκες. Παιδιά κάντε εγγραφές, κάντε subscribe, τα ξέρετε τώρα like. Στείλτε αυτό το βίντεο στις μανάδες σας, στους πατεράδες σας, στα αδέρφια σας, στις αδερφές σας, στο σπίτι ο φρόνος, στείλτε το, δεν ξέρω γιατί. Και θα σας κάνω τώρα ένα μαγικό. Περισσότερα βίντεο ξέρετε στο κανάλι μου, θα λέμε σε εμάς το μόνο πατσό μου. Ήσουν πολύ καλός σήμερα, πρέπει να ζήσουν να κάνω λεφτάδες. Ευχαριστώ και εσύ, φίλε. Να ζήσω, κράτησες την κάμερα στο τρίποδο εξαιρετικά.